Κρατώντας στα χέρια τους αυτό το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που επισημαίνει ότι η οποιαδήποτε περικοπή μισθού αντίκειται στην νομοθεσία, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούνται να ελέγξουν τις μισθολογικές καταστάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων μέχρι τις 26 του μηνός και να αποτρέψουν κάθε περικοπή του 14ου μισθού. Συστηματική πολιτική αφορά το δημόσιο και που δεν υπεβαστίζεται αυτή η απόφαση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ή κάποιων από αυτά, γιατί δεν είναι όλα, να ανοίξουμε μια τέτοια κακόπορτα που γι' αυτό και φροντίσαμε να την κλείσουμε. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, οι ιδιοκτήτες αναδιπλώνονται και εμφανίζονται πρόθυμοι να συμμορφωθούν με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε πιστά την οδηγία της Υπουργού και το θέμα για μας θεωρείται λήξαν. Πάντως, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα και προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη αν οι ιδιοκτήτες προχωρήσουν σε περικοπές αποδοχών. Μάλιστα, κατήγγειλαν ότι ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός έκανε συμφωνία κάτω από το τραπέζι με τους ιδιοκτήτες, με τον όρο εκείνοι να κρατήσουν χαμηλά τις αυξήσεις στα δίδακτρα, παίρνοντας ως αντάλλαγμα την ανοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης στις περικοπές αποδοχών.